Πόσες φορές λέμε εμείς οι μοναχοί, ξέρω εγώ, στα μοναστήρια όλη μέρα διαβάζουμε να ακολουθείς πράγματα, το καινή και αή, το λέμε, ξέρω εγώ, εκατοντάδες φορές την ημέρα. Αυτός έγινε ιερέας και όταν χειροτονήθηκε και πήγε να τελέσει την πρώτη του Θεία Λειτουργία, όταν είπε ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, πάντοτε νύν και αή και στους αιώνας των αιώνων, ο Θεός του χάρισε μια φοβερή εμπειρία. Την εμπειρία της υπέρβασης του χρόνου. Αισθάνθηκε, όχι φαντασμένα ας πούμε, και κάποιος μου στείλε κάποια βισκότα αυτές τις μέρες και μου λέει, είναι για τον καφέ σας, όταν κάθεστε στο μπαλκόνι σας και στο χάζεστε ας πούμε. Λέω, σου μοιάζω για ονειροπαρμένος. Λέει, μα δεν κάθεστε να πιούν καφέ σας, μα είναι μυσταγωγία η ώρα του καφέ. Λέω, δυστυχώς έχουμε άλλες μυσταγωγίες. Τη μυσταγωγία του καφέ δεν την εγνωρίσαμε ακόμα. Νόμιζε και εμένα φαίνεται ότι ας πούμε, άμα κανείς είναι σε κλεισιά άνθρωπος, έχει κάτι σαν μπαλκόνι και στο χάζεται ας πούμε. Και πάει η φαντασία, το δούμε πού, στο υπερπέραν, ξέρω εγώ. Κάτι σαν... κάτι ξεχασμένες γεροντοκόρεσμες, κάτι πύργους ας πούμε έτσι, μεσονικούς που είναι σε άλλους κόσμους ας πούμε, κινούνται μεταξύ παρόντων και μελλόντων, κάτι πράγματα αλόκοτα. Αυτά δεν είναι παιδιά. Η εμπειρία των Αγίων είναι εμπειρία. Είναι ζώσα εμπειρία με πλήρη συνέστηση. Ο άνθρωπος μετέχει καθολικά εις τον Θεό. Μετέχει ο νους, μετέχει η καρδία, μετέχει το σώμα, μετέχει η ψυχή, μετέχουν εσείς όλοι. Λοιπόν, εν πλήρη αισθήση και με καθολική έννοια, ο άνθρωπος αυτός εγνώρισε τι σημαίνει στην Εκκλησία να ο Λόγος του Θεού να είναι απέραντος και μαζί με τον Λόγο του Θεού να είσαι απέραντος και εσύ ως άνθρωπος. Να επεκτείνεσαι και εσύ μαζί με τον Λόγο αυτό εις τους αιώνας των αιώνων. Να μην έχεις τέλος. Έχεις αρχή, αλλά δεν έχεις τέλος. Ο Θεός δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Εμείς έχουμε αρχή, αλλά δεν έχουμε τέλος. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την αιωνιότητα σαν χάρισμα, σαν δώρο. Και είναι απέραντο αυτό το πράγμα. Και νικά ο Θεός και των χρόνων και των χώρων και των θάνατων. Και βλέπεις ας πούμε μέσα στη Θεία Λειτουργία, όταν τελούμε τη λειτουργία, που αυτή είναι η εμπειρία της Βασιλείας του Θεού, παρόντες οι πάντες. Προφήτες, οι Απόστολοι, οι μάρτυρες, οι δίκαιοι, ο Αδάμ, η Εύα, οι προπάτορες, οι παππούδες μας, οι πάντες παρόντες εκεί. Μέσα στην Εκκλησία με κέντρο των αμνών του Θεού, τον έροντα την αμαρτία του κόσμου. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη εμπειρία από το να βιώσει ο άνθρωπος στην Θεία Λειτουργία σε αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό οι πατέρες είπαν ότι όταν πάψει να τελεί τη λειτουργία, τότε δεν υπάρχει πλέον νόημα για τον κόσμο αυτόν. Η Θεία Λειτουργία είναι αυτό που καταξιώνει τον άνθρωπο. Είναι αυτή που νικά τον θάνατο, νικά τον χρόνο, νικά τον χώρο και δίνει σε εμάς την βεβαιότητα ότι όντως ανέστη Χριστός και πλέον αφού ανέστη Χριστός έπαυσε η συνέπεια της πτώσεως και εμείς καλούμαστε να γίνουμε μέτοχοι του Χριστού, όχι θεωρητικά, όχι πλατωνικά, όχι φιλοσοφικά, πρακτικά. Ανοίγουμε το στόμα μας και τρώμε. Τρώμε το σάρκα και το αίμα του Κυρίου μας. Γι' αυτό κοινωνούμε, γι' αυτό είναι, λέει, μα τι θα πάω στην Εκκλησία να ακούσω τη λειτουργία. Δεν πας να ακούσεις τη λειτουργία στην Εκκλησία. Την ακούς από ένα μαγνητόφωνο ή από ένα ράδιο. Στην Εκκλησία πας για να κοινωνήσεις το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και λέει, ξέρεις, μα τώρα ας πεις τους αρρώστιες, ας πούμε, δεν ήταν καλύτερα να ήταν ο καθένας που το κουτάλι του, ας πούμε, ο καθένας το κουταλάκι του, ας πούμε, έτσι, να παίρνει τσαμέ, διάσεις το κουταλάκι σου, σου δίνει την Θεία Κοινωνία και την... Μην γυράτε, γιατί στην Αμερική κυκλοφόρησαν κάτι τέτοια φεδρά ανέκδοτα, ας πούμε. Μέχρι που κάποιος σοφός, όχι ορθόδοξος ευτυχώς, εφεύρε κουταλάκι από μπισκότο. Οπότε, ας πούμε, δίνοντας τη Θεία Κοινωνία, τρώγε το κουτάλι μαζί. Το μόνο αν του έλειπαν τα κουτάλια από τον μπισκότο και χρησιμοποιούσε κανένα άλλο, δεν ξέρω μετά πώς είναι να γίνει ύστερα. Αυτά γελία πράγματα, παιδιά, έτσι. Δεν μπορούν να σταθούν αυτά πράγματα. Αυτά έχουν νόημα. Μετέχουμε όλοι από το ένα ποτήριο. Από τον έναν Κύριο. Είμαστε παιδιά και τέκνα αυτού του ιδίου Χριστού, της ιδίας Κολυμβήθρας, του ιδίου ποτηρίου. Είμαστε ένα σώμα και με μία κεφαλή των Χριστών. Δεν ζούμε ατομικά μέσα στην Εκκλησία. Ζούμε ως ένας άνθρωπος που είμαστε αδελφοί, είμαστε τέκνα του ιδίου Πατρός και κοινωνούμε το μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού. Και τελειώνω, γιατί βλέπω και το ρολόι, λέγοντας ότι στη συνέχεια που θα μιλήσουμε
για όλο αυτό που ψάλλουμε στις νεκρόσιμες ακολουθίες, θα δείτε ότι η νεκρόσιμη ακολουθία είναι πιο χαρμόσυνη ακολουθία της Εκκλησίας. Αισιοδοξότατη. Αισιοδοξότατη. Δηλαδή είναι φοβερή, ας πούμε, στο πώς είναι όπως η ζυγαριά, που τη μια δείχνει, ας πούμε, τη μια πλευρά, αλλά αμέσως βάζει και το άλλο, το αντίβαρο, και έρχεται μια θαυμαστή ισορροπία. Δεν σε περιπέζει, ας πούμε. Δεν είναι όπως εκείνος τους, ξέρω εγώ, τώρα το κάνουμε στην Κύπρο το πράγμα αυτό. Πεθαίνει ο άνθρωπος και έχει κάποια γραφεία κηδιών τώρα, που πάνε και τους βάφουν. Έχετε δει πεθαμένο βαμμένο. Ό,τι χειρότερο μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος. Και ξέρω εγώ να πει ένα άλλο, τι ωραία που είναι, ας πούμε, χαμογελά, ας πούμε, ξέρω. Ρε τι χαμογελά, αφού είναι πεθαμένη, ας πούμε. Άφησε τον πεθαμένο, άχι το και πεθαμένο τον πασαλείψει, να μην έχει ούτε καν το χρώμα του, ας πούμε. Έχει και ο πεθαμένος το νόημα του. Όλα αυτά τα καταργητικά είναι ψεύτικα, ας πούμε. Και το θάνατο ακόμα κάνει ψεύτικο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, παιδί. Δεν μας κοροϊδεύει η Εκκλησία. Βάζει τα πράγματα σε μια ισορροπία, γιατί δεν κοροϊδεύει ποτέ τον άνθρωπο. Λοιπόν, η Εκκλησία μιλά την αλήθεια των γεγονότων και φέρνει αυτήν την ισορροπία λέγοντας πραγματικά όπως σημαίνει Ανάσταση. Μιλώντας λοιπόν για το θάνατο, μην πανικοβληθείτε. Μιλούμε για την ζωή και μιλούμε για την όντως Ανάσταση που είναι εδώ ο Χριστός και δική μας ζωή.